Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να κάνουμε μία ακόμη συζήτηση μετά τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Δεν μας δόθηκε ευκαιρία για απευθείας επαφή και σήμερα εγκαινιάζουμε μία περίοδο που ξανασυναντιόμαστε στους αγώνες. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την στήριξη που παρήχατε, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες αυτής της χώρας, αλλά και όλος ο κόσμος που ψήφισε Ένωση Κεντρών. Πιστεύω ότι η νίκη θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχαμε αυτή τη φήμωση που είχαμε από τα κανάλια και αυτή την καταδίωξη που είχαμε από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη νίκη. Σας είχα ζητήσει, από ό,τι θα θυμόσαστε, η Ένωση Κεντρών να είναι τρίτο κόμμα. Δεν το ζήταγα τυχαία, ούτε το ζήταγα από φιλοδοξία. Το ζήταγα γιατί ήθελα ο αριθμός των βουλευτών μας να είναι αυτός που θα ήταν αρκετός για να πιέσω περισσότερο μέσα στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, έτσι όπως γίνανε οι εκλογές, γρήγορα, σχεδόν άρον-άρον θα έλεγα, και με την καταπίεση ιδιαίτερα από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που τις τελευταίες μέρες παρουσίαζαν την Ένωση Κεντρών εκτός Βουλής, δεν μπορέσαμε να είμαστε τρίτο κόμμα. Και έτσι μέσα στη Βουλή υπάρχει μια κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Καμένου και υπάρχουν ακόμη το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, δύο κόμματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι δεν προσφέρουν τίποτα. Στον καιρό που έχει περάσει τώρα αφής ορκιστήκαν οι βουλευτές, δεν είδα μια ουσιώδη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ ή μια ουσιώδη συνεισφορά αυτού του κόμματος που λέγεται Ποτάμι. Μόνο κάποιες ατομικές προσπάθειες βεντετίστικου περιεχομένου, οι οποίες κατατείνουν προς εντυπωσιασμό και όχι προς ουσία. Δηλαδή στα θέματα τα οποία έχουμε θίξει εμείς ως Ένωση Κεντρών, θέματα μεταρρυθμίσεων, και το Ποτάμι και το Πασόκ κοφεύουν. Επίσης, στα θέματα της λιτότητας στο κράτος, δηλαδή στην κρατική μηχανή, και εκεί κοφεύουν. Γιατί προφανώς κάποιους προστατεύουν. Έτσι με λύπη μου βλέπω ότι η Ένωση Κεντρών είναι μόνη στην υπεράσπιση ενός μικρότερου και αποτελεσματικότερου κράτους, είναι μόνη στην επιχείρηση για αυτοκάθαρση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στο βαθμό που ο ιδιωτικός τομέας εξαρτάται από το δημόσιο και είναι μεγάλος αυτός ο βαθμός στην Ελλάδα. Βλέπω ότι είμαστε μόνοι να ζητάμε μείωση του προϋπολογισμού της Βουλής, μείωση των προνομίων των βουλευτών, μείωση των μισθών των βουλευτών, του Πρόεδρου Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Δημάρχων, των Μητροπολιτών, όλων αυτών των παραγόντων που είναι αιρετοί και σαν αιρετοί έπρεπε να δίνουν πρώτοι το παράδειγμα στην αυτοκάθαρση και στη μείωση των δαπανών τους. Εκεί είμαστε κυριολεκτικά μόνοι. Η Ένωση Κεντρών δεν έχουμε ακούσει από κανένα άλλο κόμμα, καλά από ΠΑΣΟΚ, από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενα, αλλά τουλάχιστον το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να στηρίζουν την προσπάθεια για μείωση των δαπανών του κράτους. Καμία ανταπόκριση. Και αυτό με έχει οδηγήσει στο να θέτω τώρα σαν πρώτο μας μέλημα η επόμενη Βουλή, που δεν βλέπω να αργεί, γιατί οι εκλογές δεν βλέπω να καθυστερούν πολύ, η επόμενη Βουλή να έχει την Ένωση Κεντρών σαν ένα κόμμα κυρίαρχο με ποσοστό άνω του 10 και με 15, για να μπορέσω να προχωρήσω εις όσα έχω υποσχεθεί. Διότι τώρα μόνο μπορώ να επιμένω, να φωνάζω, να εκθέτω τους άλλους, να καλώ όλους εσάς σε άσκηση πίεσης επί μιας αναίσθητης εξουσίας, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Μάλιστα σκέπτομαι, επειδή βλέπω άκαρπη την προσπάθεια που κάνω μέσα στη Βουλή, να αρχίσουμε τις κινητοποιήσεις στην κοινωνία. Δηλαδή, τι θα κάνατε εσείς όταν βλέπετε ότι οι άλλες πτέρυγες της Βουλής κοφεύουν? Ζητώ μείωση συμβούλων, δεν απαντούν των κομμάτων. Ζητώ μείωση μισθού βουλευτών, δεν απαντούν. Ζητώ έλεγχο των υπαλλήλων της Βουλής, δεν μου απαντούν. Ζητώ πολλά πράγματα, μείωση στο ίμιση του μισθού των ερετών, ζητώ κατάργηση κάθε χρηματοδότησης προς τις ΜΚΟ, ζητώ μηδενισμό της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα, ζητώ έλεγχο του πώς είναι αργόμισθοι στο δημόσιο, στους Δήμους, στις ΔΕΚΟ, που εκεί μπορεί να κρύβεται η πιο μεγάλη ασωτεία. Γιατί φανταστείτε τώρα λένε όλοι δουλεύουμε, έρχονται και με βρίσκουν οι υπάλληλοι της Βουλής, δουλεύουν. Έρχονται και με βρίσκουν των Δήμων, οι υπάλληλοι δουλεύουν και δουλεύουν, λέει, σκληρά. Όλοι τώρα δουλεύουν σκληρά. Το δέχομαι. Εγώ όμως έχω ένα τρόπο που μου παράγγειλε το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με τον οποίο τρόπο μπορώ να ελέγξω ποιοι δουλεύουν και ποιοι όχι. Γιατί δεν δέχονται να συζητήσουμε? Εάν δηλαδή στους δημοσίους υπαλλήλους, στον κορμό, κρύβεται ένα 30% που δεν προσφέρουν τίποτα και πάει ο μισθός σπίτι, αυτό είναι μικρή μαχαιριά. Μικρή μαχαιριά είναι. Επομένως, να ξέρετε από τώρα ότι το σύνθημα για τις επόμενες εκλογές είναι η Ένωση Κεντρών να απορροφήσει όλους τους ψήφους κομμάτων όπως το Ποτάμι, όπως το ΠΑΣΟΚ, κομμάτων δηλαδή που υπάρχουν για να παριστάνουν κάποιοι τους παράγοντες και να μην προσφέρουν τίποτα. Αν δείτε ότι έχει προσφέρει ή ότι προσφέρει κάτι το ΠΑΣΟΚ, διαψεύστε με, ή ότι το Ποτάμι έχει προσφέρει κάτι. Εγώ τους βλέπω και στις επιτροπές που γίνονται στη Βουλή και στην Ολομέλεια, πελαγοδρομούν. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Συγκεκριμένα ένας βουλευτής του Ποταμιού, θα σας πω και ποιος είναι, δεν έχω πρόβλημα, ο κ. Αμυράς, ο οποίος σε όλα τα κανάλια όταν στέρναμε βουλευτές, έλεγε, μα πώς θα κόψετε εσείς της Ένωσης Κεντρών τη δεύτερη, την τρίτη σύνταξη κάποιον? Έχουν πληρώσει εισφορές, έχουν πληρώσει κρατήσεις. Πώς θα έρθετε εσείς να τις κόψετε? Και όταν με είδε από κοντά αυτός ο κύριος Αμυράς, Του λέω, τι πρόβλημα έχεις εσύ, του λέω, εσύ λες στηρίζεις το να παίρνουν κάποιοι 2 συντάξεις, 3 συντάξεις, όταν έχουμε 2 εκατομμύρια ανέργους, όταν έχουμε να κοιμούνται και να τρώνε στους Μητροπολίτες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Εσύ τι στηρίζεις, του λέω. Όχι, μου λέει, μα θα σου προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα σου ακυρώσουν τα κοψίματα. Και τον πλησιάζω και του λέω, μα κύριε Αμυρά μου, νομίζεις ότι η Ένωση Κεντρών δεν έχει νομικούς? Νομίζεις ότι μπήκαμε στη Βουλή τελείως απροετοίμαστοι? Δεν θα κόψουμε σε κανέναν τη σύνταξη. Απλά τη δεύτερη σύνταξη, όταν η πρώτη είναι πάνω από 1.000 ευρώ, επαναλαμβάνω, γιατί και 2 συντάξεις να παίρνουν, άμα είναι από 300 ευρώ η μία, 400 η άλλη, θα την αφήσουμε. Αλλά όταν η μία σύνταξη από τις 3 είναι πάνω από 1.000 ευρώ, όντως δέχομαι την, και ας έχει κόστος πάνω στην Ένωση Κεντρών. Και λέω ευθέως, θα κόψουμε τη δεύτερη, θα κόψουμε την τρίτη, αλλά πώς θα την κόψουμε? Δεν θα πούμε εσύ σταματάς από αύριο να παίρνεις τη δεύτερη σύνταξη, την τρίτη. Θα πούμε φόρος 88% στη δεύτερη σύνταξη και 99% στην τρίτη σύνταξη. Και θα πληρώνει τον αντίστοιχο φόρο ο συνταξιούχος, τελικά θα τη χάνει τη σύνταξη. Θα την πληρώνει ως φόρο. Θα την παίρνει θεωρητικά, ώστε να μην μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια οι δικαιούχοι, αλλά θα θεσπιστεί ένας φόρος και θα θεσπιστεί προς την κατεύθυνση απόδοσης δικαιοσύνης. Διότι δεν μπορεί άλλοι να ζουν σε αυτή τη χώρα και άλλοι να πεθαίνουν. Με αυτό το κριτήριο, ούτε έχω εγώ κανένα όφελος. Το όφελος υπάρχει στο να κάνουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο, όπως επιμένουν και οι ξένοι, 1 σύνταξη κάθε οικογένεια, κάθε συνταξιούχος, εν πάση περιπτώσει, 1 σύνταξη, γιατί μπορεί να είναι και γυναίκα να έχει δουλέψει, δικαιούται να πάρει τη σύνταξή της. Λοιπόν, 1 σύνταξη, αλλά καμία σύνταξη να μην έχει πάνω από 1.500 ευρώ, και εφόσον και η δεύτερη είναι μεγάλη, και σε αυτήν θα κόψουμε κάτι. Εγώ είμαι ευθύς. Δηλαδή, αν έχουμε 2 συζύγους και ο ένας παίρνει 1.500, το μέγιστο, και ο δεύτερος άλλα 1.500, από τη δεύτερη σύνταξη θα κόψουμε κάτι. Και θα το κάνουμε για να φέρουμε ένα ισοζυγείο, ώστε πάντα να παίρνετε τη σύνταξη, εκτός αν θέλετε να αφήσουμε τα πράγματα έτσι και μετά από 1 χρόνο να μην παίρνει κανείς σύνταξη στη χώρα αυτή. Υπερασπιζόντουσαν λοιπόν στο Ποτάμι την άποψη ότι πρέπει να παίρνουν 2 και 3 και 4 συντάξεις. Τώρα τι είναι κόμμα αυτό μεταρρυθμίσεων, είναι κόμμα, τι κόμμα? Αυτό είναι κόμμα ευθέως που έγινε, συγκροτήθηκε για να ικανοποιήσει την ολιγαρχία. Το ΠΑΣΟΚ, καμιά φορά βλέπω το Βενιζέλο στη Βουλή, ο οποίος μιλάει λαλίστατα, έτσι, ότι είναι ο Μέγας. Παραιτήθηκε όμως από πρόεδρος. Τον στόμφο, θα μου πείτε, το πομπόδες ύφος με το οποίο μιλούσε, τα κράτησε. Αλλά έρχονται και στο νου μου κάποια παλιά αμαρτήματά του, του κ. Βενιζέλου. Ποιο? Το ότι όταν ο Γιώργος Παπανδρέου είπε από το εξωτερικό ότι θα κάνει δημοψήφισμα, το θυμόσαστε, τότε βγήκε ο Βενιζέλος στο ένα δελτίο ειδήσεων των 8 και το στήριξε. Λέει, ναι, να κάνουμε δημοψήφισμα. Και όταν εξεγέρθηκε ο κόσμος, σου λέει, θα κάνεις δημοψήφισμα για το ευρώ? Πού θα κάνεις? Την ώρα που έχεις κόψει μισθούς, συντάξεις, ο κόσμος θα δείξει τη δυσανασχέτησή του και θα θυσιάσει το ευρώ στο τέλος. Θα την πληρώσει το ευρώ, δηλαδή, για την κακή πολιτική που ασκούν. Όταν του είπαν έτσι, τα ξαναγύρισε. Και λέει, δεν ήταν δική μου άποψη, ήταν του Παπανδρέου. Και εσύ γιατί την υποστήριξες, κύριε Βενιζέλου? Από την ώρα που λες ότι είσαι με το ευρώ, με την Ευρώπη, γιατί την υποστήριξες? Δεν είναι μόνο βέβαια αυτό το αμάρτημα του Βενιζέλου. Είναι κι άλλα, λέμε, γιατί θύχτηκε προχθές με τον Τόσκα που του είπε για το στεκάκι. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, ήταν πολλούς μήνες υπουργός οικονομικών ο Βενιζέλος και του δώσαν το στικάκι της λίστας και εκείνος κάπου το χάσε, κάπου το έδωσε, κάπου... Είναι υπεύθυνα πράγματα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί να σηκώνονται στη Βουλή και να μιλούν σαν να είναι από θέσεως ισχύως, σαν να είναι οι μόνοι αυθεντικοί, οι μόνοι ηθικοί άνθρωποι. Πώς είναι? Όταν μαθαίνεις ότι η μία επίσημη ξένη σου παραδίδει ένα υλικό από το οποίο το κράτος μπορεί κάτι να εισπράξει. Τι κάνεις εσύ? Το ξεχνάς σε ένα σιρτάρι? Αυτή είναι η σπουδή με την οποία ενεργείς. Αυτά δεν τα είχε εξηγήσει ο κύριος Βενιζέλος. Παρασηκώθηκε και είπε για τον Τόσκα ότι ήταν του Μπεγλίτη ιδιαίτερος. Και πράγματι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γεμίσει από πασοξίδες. Για να είμαι και ειλικρινής, εγώ για τον Τόσκα δεν το ήξερα ότι ήταν διευθυντής του γραφείου του Μπεγλίτη, υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Δεν το εγνώριζα. Εκείνη την ώρα το έμαθα. Βέβαια όταν είδα την άλλη φορά τον Κορλήρα και τον έβαλαν σε μια επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου, σε μια επιτροπή δηλαδή τροποτινά συμβούλου της κυβέρνησης. Τον βάλανε τον Κορλήρα, τον παλιό επί Πασόκ, πρόεδρο της Ιωνικής Τράπεζας. Σηκώθηκα στη Βουλή και τους είπα, πού τον εβγάλατε αυτόν από την Αφθαλήνη? Αυτόν τον είχε τον Πασόκ πριν 30 χρόνια στην Ιωνική. Από πού ξεθάψατε αυτούς τους ανθρώπους και τους επαναφέρετε? Άλλους ανθρώπους δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει? Λέει, αυτός έκανε αίτημα ενδιαφέροντος, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70. Τον κουβαλήσανε δηλαδή. Άρα τι κάνουμε τώρα? Απ' τη μια η παλιά σχολή μας έφαγε, απ' την άλλη την επιβραβεύουμε επαναφέροντάς την στο προσκήνιο. Εδώ βλέπω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει μια τακτική όχι ηθική, μια τακτική επιστροφής στο μαύρο παρελθόν. Δηλαδή δεν μπορείς με φαντάσματα του παρελθόντος και βγαλμένους από την Αφθαλήνη ανθρώπους που τους είχαμε συνδέσει με ένα καθεστώς ρουσφετιών, διορισμών και πτώχευσης του κράτους. Δεν μπορείς με αυτούς τους ανθρώπους να ξαναφτιάξεις χώρα από την αρχή. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν έχω τίποτα ούτε με τον Κορλήρα και μάλιστα τον εκτιμούσα γιατί είχαμε κάνει 1-2 συναντήσεις τότε για κάποιο θέμα και τον θεωρώ αρκετά ικανό άνθρωπο, αλλά, αλλά όταν βλέπετε ας πούμε αύριο να σχηματίσω εγώ κυβέρνηση και να επαναφέρω ανθρώπους που πριν 35 χρόνια τους είχε κάπου ο Παπανδρέου ή ο Μητσοτάκης, αυτό τι θα σημαίνει? Αν δεν κάνω λάθος θα σημαίνει ότι δεν έχω εγώ άνθρωπος. Δηλαδή μέσω ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει όλο το ΠΑΣΟΚ. Μέσω ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει όλο το ΠΑΣΟΚ. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω για την ψήφο που δώσατε, γιατί τώρα με τη δική σας ψήφο, φίλοι και φίλες, βάλατε την Ένωση Κεντρών μέσα στη Βουλή και με αυτόν τον τρόπο τι κάνατε? Μας λύσατε τα χέρια να δείξουμε ποιοι είμαστε. Τώρα θα φανεί ποιοι είμαστε. Από τις ομιλίες, από τις κινητοποιήσεις. Εγώ είμαι ο μόνος πρόεδρος κόμματος που εξακολουθώ να μην έχω ιδιαίτερα. Τώρα μου λένε, μας στο γραφείο στη Βουλή πρέπει να έχεις ιδιαίτερα, λέει κύριε Λεβέντη. Λέω, αφήστε αυτά. Εγώ λέω, είμαι επαναστάτης. Τι να κάνει ιδιαίτερα? Τι να κάνει ιδιαίτερα? Το μόνο που κάνω και δεν θέλω να στεναχωρήσετε κάποιοι, είναι το τηλέφωνο μου το 6944 39 44 37. Αυτό το τηλέφωνο το ξαναλέω να το μάθετε όλοι, 69 44 39 44 37. Αυτό το τηλέφωνο όταν είμαι σε συσκέψεις και όταν είμαι μέσα στη Βουλή στην Ολομέλεια, το σηκώνει κάποιος από τους στενούς μου συνεργάτες. Αλλά αυτό κάποιος το στενοχωρεί. Μετά από μια ώρα θα με βρείτε. Δεν είναι κάτι που να σας στενοχωρεί. Δεν θα με χάσετε. Σαββατοκύριακο να με παίρνετε περισσότερο, γιατί είναι όλες οι ώρες συνήθως ελεύθερες. Σας προτρέπω. Συνεχίστε να παίρνετε και μένα τον ίδιο. Θα με βρίσκετε. Δεν θα χαθώ. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω όλους για τη στήριξη που μας δώσατε, σας λέω ότι τώρα σας χρειάζομαι περισσότερο. Περισσότερο από πάντα. Ή τώρα αρχίζει η μεγάλη προσπάθεια. Και η πορεία, την οποία χαράσω και να τη βάλετε στο μυαλό σας γερά, καλά, είναι ότι θέλω όλος ο κόσμος του κέντρου, και ο κόσμος που ψήφισε ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος που ψήφισε Ποτάμι, γιατί λέγανε απατηλά ότι είναι και αυτοί κεντρώοι, και βέβαια τον κόσμο τον δίχασαν, όλος αυτός ο κόσμος να απορροφηθεί από την Ένωση Κεντρών, η οποία να είναι πια στην επόμενη Βουλή ένα κόμμα του 15%. Δεν το κάνω από φιλοδοξία ούτε από αλαζονία. Το κάνω γιατί τότε η δύναμη θα είναι μεγαλύτερη. Θα είναι το αποτέλεσμα πιο άμεσο. Παρουσιάζουν οι διάφορες σελίδες, ιστοσελίδες, πώς λέγονται, ότι θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε τις ομιλίες μας, θυμάστε τι είχα πει. Είχα πει όποιος και να βγει πρώτος, εάν δεχθεί τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών, αν τα δεχθεί όμως σε δημόσια διαβούλευση μπροστά στις τηλεοράσεις και μπροστά στην κοινωνία, δεν ζητάω ούτε Υπουργείο, δεν ζητάω ούτε τόσες κρατικές επιχειρήσεις που υπάρχουν που μπορείς να ζητήσεις, όπως ο Καμένος τώρα έχει ένα σωρό υπουργεία, ένα σωρό διοικήσεις, έχει μετάσχει στα λάφυρα. Έχω τονίσει, δεν θα ζητήσω τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όποιος δεχθεί τα 9 σημεία και πιστώ ότι τα κατάλαβε και εννοεί να τα εφαρμόσουμε, επειδή τα 9 αυτά σημεία της Ένωσης Κεντρών είναι τόσο σπουδαία, ώστε επιφέρουν κοσμογονικές αλλαγές και ουσιαστικά επανιδρύουν το κράτος, εγώ θα του δώσω ψήφο χωρίς να ζητάω τίποτα. Στρέφομαι λοιπόν στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έστειλα επιστολή αμέσως μετά τις εκλογές και δεν μου απάντησε. Και ξέρω γιατί δεν μου απάντησε. Γιατί αν δεχθεί αυτά τα 9 σημεία που του προτείνω, θα διαλυθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαλυθεί και η Νέα Δημοκρατία, που βασίζονται στη σαπίλα, στις πολλές συντάξεις, στις πολλές θέσεις, στις ασωτίες, σε όλα αυτά, στις μαϊμούς συντάξεις, σε αυτά βασίζονται αυτοί. Εκεί ο κομματικός τους μηχανισμός βασίζεται. Στο χέρι τους είναι αν θέλουν την ψήφο της Ένωσης Κεντρών. Προς το παρόν ο κύριος Πρωθυπουργός διάλεξε την ψήφο του Καμένου. Τώρα αν ο Καμένος ως παιδεία, ως άνθρωπος, ως ήθος συγκρίνεται με το Λεβέντη, αυτό εσείς θα το κρίνετε. Αυτός θα πάθει, αυτός θα υποστεί τις συνέπειες. Καταλάβατε, γιατί είδατε κάθε τόσο ο Καμένος και θα έρθει η ώρα που θα έρθει η οριστική ρήξη. Αλλά βέβαια η πτώση της κυβέρνησης θα γίνει για άλλους λόγους. Γιατί ψεύδονται και αυτοί ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2016 θα βγουν στις αγορές. Επαναλαμβάνουν τον κύκλο ψεύδους του Σαμαρά. Ότι θα βγουν στις αγορές, ότι πάνε καλά, ότι πάνε τα έσοδα καλύτερα. Βέβαια, άμα έχουν τον κόσμο τρελάνει στους φόρους. Προειδοποιώ όμως. Επειδή βλέπω ότι έχει παγιωθεί ένα 40%, από 30–40% ανθρώπων που δεν πληρώνουν τίποτε, ότι με όση συνέπεια και αν φέρετε το υπόλοιπο 75%, το υπόλοιπο, συγγνώμη, 65%, με όση συνέπεια και αν φέρεται ο κόσμος που είναι συνεπής στις πληρωμές του, το κράτος δεν μπορεί να βαδίσει, δεν υπάρχει προοπτική. Όταν παγιωθεί δηλαδή ένα 35 που δεν πληρώνει, όσο καλά και να πληρώνει το 65 και όσο φόρους και πολλούς να βάζουμε στο 65% της κοινωνίας, η κυβέρνηση θα καταρρεύσει. Και ο πανικός είναι πρόδειλος στην κυβέρνηση. Απ' τη μια λένε ψέματα ότι το δεύτερο εξάμηνο του 16 θα βγούμε στις αγορές, αλλά απ' την άλλη ο πανικός τους σε όλες τις ενέργειες είναι πρόδειλος. Κατηγορούσανε για ότι, τη δεξιά, ότι περνάει τα νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, και αν δεν κάνω λάθος κανένα νομοσχέδιο δεν έχουν περάσει που να μην είναι κατεπήγον. Τούτοι εδώ μονιμοποίησαν το κατεπήγον. Σταμάτησαν οι συζητήσεις στη Βουλή και νομοσχέδια που έχουν περίπου 20 πόντους ύψος σε χαρτί τα περνάνε αυθημερών. Που προφανώς ούτε οι δικοί τους δεν τα έχουν διαβάσει. Απ' την άλλη μεριά ο κύριος Πρωθυπουργός κάνει ένα άλλο λίστημα τρομακτικό που το συζητήσαμε με τον Φερχόφστατ που ήρθε, τον πρόεδρο των Λίμπεραλς, τον Βέλγο. Λέει ότι, και ο Τσακαλώτος το έκανε αυτό, ότι θα έρθει η ώρα που θα ρυθμιστεί το χρέος. Θα έρθει η ώρα που θα ρυθμιστεί το χρέος. Έχω εξηγήσει και γράφτε την κασέτα ότι η μόνη ρύθμιση χρέους που μπορεί να υπάρξει είναι η δεκαετής ή δεκαπενταετής, το μέγιστο, επιμήκυνση της πληρωμής του χρέους με χαμηλό επιτόκιο. Αυτού του είδους το κούρεμα μπορεί να γίνει μόνο, η επιμήκυνση. Αλλά εξαπατούν στο ΣΥΡΙΖΑ τους βουλευτές και τους λένε ψηφίστε μέτρα πολύ χειρότερα του Σαμαρά, ψηφίστε τα, διότι οι ξένοι θα μας επιβραβεύσουν, θα μας κόψουν το μισό χρέος. Το χρέος δεν μπορεί να κοπεί, γιατί τώρα το χρέος είναι στα κρατικά θησαυροφυλάκια των χωρών της Ευρώπης και έχει μεταφερθεί κατά 95% στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως και για ένα ευρώ να μειωθεί χρειάζονται αποφάσεις των κοινοβουλίων. Εκείνο που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι να βάλουμε ρήτρα αποπληρωμής. Δηλαδή τι ποσό μπορούμε να δίνουμε επί του ΑΕΠ κάθε χρόνο και για ποιο διάστημα να μας κάνουν μια περίοδο χάριτος να μην δίνουμε καθόλου πληρωμή χρέους. Αυτό όμως το δέχονται υπό τον όρο ότι οι μεταρρυθμίσεις ικανοποιούνται στο ακέραιο. Εν ολίγης, αν από το 9 είχαμε ακολουθήσει τον δρόμο Ευρώπη, ευρώ και μεταρρυθμίσεις, τώρα από το 11 με 12 θα ήμασταν εκτός μνημονίων. Ενώ αυτή η επιμονή κάποιων να λένε προδότες τους μνημονιακούς ή μνημονιακοί να λένε τους άλλους, αυτός ο διχασμός εντός της χώρας, αυτός ο διχασμός και αυτή η πλήρης καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων τι δημιούργησε? Δημιούργησε ομοφροντία φόρων. Έβγαλε τελείως την λέξη ανάπτυξη από κάθε επικοινωνία με τον μέσα και έξω κόσμο και η Ελλάδα ακόμη είναι στο Brexit. Εγώ που συνομιλώ με ξένους πολιτικούς μου λένε ότι είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Πήγα στο Μόναχο, κυρίες και κύριοι, και συνάντησα τον Φρασουά Μπαϊρού και είχαμε μία συνάντηση και του εξήγησα, ήθελε να μάθει γιατί 30 χρόνια έκανε η Ένωση Κεντρών να μπει στη Βουλή. Ο Φρασουά Μπαϊρού έχει 12% στη Γαλλία. Έχει φτάσει και 18% και 22%. Το κόμμα του κέντρου στη Γαλλία. Όταν του εξισόρισα τα 30 χρόνια τι τράβηξα με τις τηλεοράσεις, με τα άλλα κόμματα που με βγάλανε γραφικό, ο άνθρωπος με κοίταζε. Με κοίταζε πώς άντεξα. Μου λέει, θαυμάζω την προσωπική σας αντοχή. Μου λέει, κύριε Λεβέντη. Εγώ παρά τα αυτά το ξεπέρασα τα θέματα της συζήτησης για τα προσωπικά και πήγαμε στη συζήτηση για την ουσία. Του λέω, θα βοηθήσεις ασχέτως χρέους, θα βοηθήσεις 5 χρόνια να πάει η χώρα να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις της και τα λεφτά να μπαίνουν εντός Ελλάδος, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα. Θα βοηθήσετε τα λεφτά, τα 130 δις που φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό Ελλήνων να γυρίσουν και να μην πληρώνουν φόρο, αλλά ένα 30-40% να επενδυθεί εντός Ελλάδος, να ανοίξουν οι δουλειές. Θα βοηθήσετε να έρθουν στοχευμένα επενδυτές εδώ. Ας μην είναι τόσο κερδοφόροι οι τομείς στους οποίους θα επενδύσουν. Να έρθουν όμως κάποιοι ξένοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι, ώστε να φανεί ότι βάζετε πλάτες για το ευρώ και για την Ελλάδα. Και μου ερωτάει, και εσείς τι θα κάνετε, μου λέει, κύριε Λεβέντη, στην Ελλάδα. Του απάντησα, τις μεταρρυθμίσεις. Και το θεώρησε σπουδαίο. Ακούστε, δηλαδή και στοχευμένες επενδύσεις, ας μην είναι κερδοφόρες, δέχθηκε να γίνουν. Και είπε ότι και η Μέρκελ φαντάζεται να συμφωνεί με αυτό. Και τα λεφτά να βοηθήσουν όλοι να επιστρέψουν, αρκεί να επενδυθεί χωρίς να μπει φόρος, αρκεί να επενδυθεί ένα 30-40% εντός Ελλάδος, θα το κάνουν. Σε όλα αυτά τα στοχευμένες επενδύσεις, η επιστροφή των χρημάτων και τα 5 έτη επιμήκυνση κάθε πληρωμής, ώστε όλα αυτά τα χρήματα έντοκα και ομόλογα να ρύπτονται εντός Ελλάδος σε παραγωγικούς τομείς. Και θεώρησε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ικανή ανταπόκριση της Ελλάδος. Φανταστείτε πόσο σπουδαίες θεωρούν τις μεταρρυθμίσεις. Και πόσο μικρή ήταν η πολιτική, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Σαμαράς και όλοι αυτοί, που υπεκρίνονται και δεν έκαναν μεταρρυθμίσεις, και πόσο μικρή εκτίμηση έχουν στην Ευρώπη. Σας λέω, εις όλα αυτά που τους ζητούσα, που ήταν δισεκατομμύρια ευρώ, μου λέει, εσείς τι θα κάνετε, τι θα μας δώσετε εσείς. Και του λέω, τις μεταρρυθμίσεις. Και με κοίταξε με μεγάλη αγάπη. Και τώρα επιμένει να με δεχθεί στο Παρίσι. Αλλά και ο Φερχόφστατ εδώ που ήρθε, ο Βέλγος, ο οποίος είδε και τον Τσίπρα, φρόντισαν δημοσιογράφοι να μην δείξουν το γεγονός, ευτυχώς εμείς το αποθανατήσαμε. Ο Βέλγος μου ζήτησε να πάω να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι θα ζητήσει το group των Liberals μία ημέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αφιερωθεί στην Ένωση Κεντρών, και ο μιλητής να είναι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια δεν μπήκε στη Βουλή και μπήκε τον 30ο χρόνο. Τα ακούτε. Δηλαδή ήδη πόσο έχει περάσει, 2 μήνες δεν έχουν. Έχουν περάσει 2 μήνες. Δεν νομίζω να έχουν περάσει και 2 μήνες αφήσει έχουμε ορκιστεί στο Κοινοβούλιο. Οι θέσεις της Ελλάδας, τα 9 σημεία έχουν πάει και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε σημαντικούς πολιτικούς, και έχει γίνει μια προσυμφωνία πώς θα χειριστεί η Ένωση Κεντρών, πώς θα χειριστεί η Ένωση Κεντρών την υπόθεση της εξόδου από το μνημόνιο, από κάθε μνημόνιο, και του να σταθεί η οικονομία στα πόδια της. Ήδη η Ένωση Κεντρών έχει καταφέρει σημαντικά πράγματα τα οποία δεν έχουν βρει τόση δημοσιότητα, έχουν όμως γίνει, και όταν γίνει η πρόσκλησή μου για να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε τι θα κάνουν οι δημοσιογράφοι του Μέγα και του Αντένα, δεν θα το βάλουν? Τι λέτε, ούτε τότε. Και ξέρετε ποιος είναι ο Φερχόφστατ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σηκώθηκε και είχε πει στον Τσίπρα, γιατί κύριε Τσίπρα δεν κάνεις το ένα, γιατί κύριε Τσίπρα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και απάντησε ο Τσίπρας, είμαστε οι μόνοι που κλείσαμε φυλακή τους μεγάλους, κλείσαμε... Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Μάλιστα. Επομένως η Ένωση Κεντρών σε αυτό τον 1,5 μήνα πέτυχε πολλά. Βέβαια θα ήθελα κι εγώ αυτά τα πολλά να σημαίνουν κάτι και για τον απλό πολίτη, για την καλύτερη σύνταξή του, του μικρού συνταξιούχου. Το όνειρό μου είναι αυτός παίρνει 500 και 300 να πάει 700, 800. Γιατί νομίζετε ότι θέλω να κόψω τις διπλές, τριπλές συντάξεις κάποιων που έχουν μία σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ και παίρνουν παρατάφτα και διπλή και τριπλή και... Γιατί δεν νομίζετε θέλω, πρώτον για να εξηγιανθεί το ασφαλιστικό σύστημα και δεύτερον από το δημιουργούμενο περίσσευμα να πάρει κάτι παραπάνω ο δυστυχισμένος πολίτης. Αυτόν είχα πάντα στο νου μου και με παρουσίαζαν ως τον κακό που ήθελα να κόψω συντάξεις από κάποιους. Δεν ήθελα το κακό κανενός, ήθελα το καλό όλων. Άλλωστε όταν λέω σε τηλεοπτικές εκπομπές τι προτιμάτε σε ένα χρόνο να μην παίρνει κανένας μας σύνταξη. Γυρίζουν και με κοιτάνε με αγωνία, γουρλώνουν τα μάτια όλοι. Τα θέλουν όλα. Και την υψηλή σύνταξη και να την παίρνει για πάντα. Δεν γίνονται. Αν δεν πάμε να βάλουμε βάση επανεκκίνησης στις συντάξεις, χρειάζεται επανεκκίνηση. Να σταματήσουν οι πρόορες. Σας είπα, αν δύο σύζυγοι έχουν και δύο συντάξεις και είναι κοντά στο ανώτερο όριο των 1.500 που θέτει η Ένωση Κεντρών για την κάθε μια, τότε η δεύτερη σύνταξη πρέπει κατά τη να μειωθεί. Λέτε και αυτό από κακία να το προτείνω. Όχι, απλά είναι μεγάλο ποσό να δίνουμε 3.000 ευρώ σύνταξη σε ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένο που κάθεται επειδή είχαν καλές δουλειές. Είναι μεγάλο ποσό, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, εδώ 2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι και άρα δεν εισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι ξένοι ζητούν να σταματήσει η τριμερής χρηματοδότηση των ασφαλιστικών και το κράτος να μην ενισχύει πλέον. Άρα κάθε ασφαλιστικό ταμείο ό,τι έχει θα δίνει. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν τα έκανα δύσκολα εγώ. Τα έκανε δύσκολα η αιμονή του κόσμου να ψηφίζει επί δεκαετίες ανθρώπους οι οποίοι δίνανε μια προσωρινή χλειδί σε κάποιους. Ο κόσμος πάντα λιμοκτονούσε βέβαια. Και επί Καραμαλή και επί Παπανδρέου και επί όλων. Ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, πάντα λιμοκτονούσε. Δεν νομίζω. Κάποιοι βολεμένοι ήταν αυτοί που παίρναν τις μεγάλες συντάξεις, τις διπλές, τριπλές συντάξεις. Ο κόσμος, θυμάμαι από τον πατέρα μου, έπαιρνε ψήρες. Καταφέρνανε όμως με την προπαγάνδα να ψηφίζει και το βολεμένο κομμάτι και οι απλοί άνθρωποι να ψηφίζουν κόμματα του κατεστημένου. Αυτή τη μεγάλη αλλαγή έκανε η Ένωση Κεντρών. Γιατί το ποτάμι βγήκε από πού βγήκε. Πήρανε άλλους από το κοινοκοιτό Δημάρ, άλλους από Νέα Δημοκρατία, άλλους από... Χάνανε ένα πανδοχείο για να ικανοποιηθεί ένας μεγαλοεκδότης, ξέρω εγώ, ο οποίος ήθελε να κάνει ένα κόμμα τσόντας. Σου λέει δεν θα πιάνουν από εδώ και πέρα τα κόμματα 151, θα πιάνουν 120. Να κάνουμε και ένα κόμμα τσόντα να συμπληρώνει. Έτσι σχηματίστηκε το ποτάμι. Βέβαια τώρα δεν μπορεί ούτε σε αυτό να ανταποκριθεί. Γιατί απεκαλύφθησαν ότι δεν είναι κεντρώοι, αλλά εξυπηρετούν τη διαπλοκή. Το ΠΑΣΟΚ πάλι είναι τα ερείπια ενός παλαιού ΠΑΣΟΚ του ρουσφετιού της συναλλαγής. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ για να βολευτεί και να προστατευτεί. Α, τα ερείπια μένουν μερικά ερείπια, να λένε ΠΑΣΟΚ, που ήταν κρατικές χρηματοδοτήσεις και λοιπά και προφασίζονται ότι είναι κόμμα. Δεν θα προφασίζονται όμως για πολύ, γιατί τώρα η θάλασσα φουσκώνει και έρχεται μέσα από τη θάλασσα η Ένωση Κεντρών. Έρχεται μέσα από τη θέληση της κοινωνίας να γενικευθεί η κάθαρση και να μπουν σωστές βάσεις για το μέλλον. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε πικρία, ακούω κάτι, δεν με βρίσκεται εύκολα στο τηλέφωνο. Σας λέω το τηλέφωνο μου είναι 69 44 39 44 37. Ξαναλέω 6, 9, 44, 39, 44, 37. Και αν δεν βρείτε εμένα, αφήστε ολοκληρωμένα όνομα, στοιχεία, διεύθυνση και ποιο θέμα περίπου θέλετε για να σας βρω. Ή και αν θέλετε μόνο ένα για να μου πείτε, δηλώστε το και αυτό. Γιατί και αυτό σπουδαίο είναι να αισθάνεται ένας πολίτης την ανάγκη να έρθει σε επαφή με ένα πολιτικό. Γιατί συνήθως οι πολίτες αισθάνονται απέχθεια προς τους πολιτικούς. Δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα, είναι καινούργιοι βουλευτές μας, να μάθουν τη διαδικασία της Βουλής. Θα μείνουν πιστοί στην Ένωση Κεντρών όλοι, αυτό είναι η ουσία. Κανείς δεν θα τολμήσει, γιατί γίνονται και κάτι κακοήθη δημοσιεύματα. Κανείς, απολύτως κανείς, δεν θα τολμήσει αυτή την ιερή εντολή που έδωσε ο λαός να την προδώσει. Θα είναι το ατόπιμα ιστορικά μεγάλο. Θα βαδίσουμε μπροστά και επειδή οι εκλογές θα γίνουν πολύ γρήγορα, σας υπόσχομαι ότι αυτοί οι 9 βουλευτές στην επόμενη Βουλή μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι και παραπάνω. Γιατί θα είναι τέτοια η διαγωγή μου και η συμπεριφορά μου που δεν θα αφήνω περιθώρια. Δεν θα αφήνω κανένα περιθώριο σε αμφισβητήσεις. Η πορεία δεν είναι εύκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολη η πορεία. Τελώ σε πλήρη γνώση των δυσκολιών, που θα αντιμετωπίσω. Όμως θέλω να ξέρετε ότι τώρα έχω όλους και όλες εσάς. Τώρα αρχίζουν οι μεγάλες δυσκολίες, αλλά αυτές τις δυσκολίες περίμενα 3 δεκαετίες. Αυτές τις δυσκολίες περίμενα και περιμένω μετά από 1-2 χρόνια να μου πείτε εσείς όλοι αν ανταποκρίθηκα ή όχι εις όσα είχα υποσχεθεί. Σας ευχαριστώ όλους και όλες.